Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία της παρουσίας του Υπουργού για να πιάσουμε άλλα ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος του Υπουργείου. Είναι αρκετά σημαντικό το σημερινό νομοσχέδιο και θα μείνω σε αυτό στην τοποθέτησή μου. Θα έχουμε το χρόνο και στην Ολομέλεια να συζητήσουμε και άλλα θέματα που πραγματικά απασχολούν. Το νομοσχέδιο που εισάγει η κυβέρνηση για την κωδικοποίηση των διατάξεων για το Συμβούλιο της Επικρατείας φέρνει πολύ σημαντικές αλλαγές στην ακυρωτική δίκη. Βεβαίως, σημειώνουμε προκαταβολικά ως ιδιαίτερα αρνητικό το γεγονός, αναφέρθηκα λίγο και στην αρχική τοποθέτηση, ότι το νομοσχέδιο δεν έχει τύχει στην ουσία καμιάς επεξεργασίας από άλλο φορέα, εκτός από το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας ή ορθότερα από τους Συμβούλους της Επικρατείας μόνο, όπως εξάλλου και ο ίδιος ο κύριος Υπουργός μας διαβεβαίωνε στην συνεδρία στις Ολομέλειες των Δικηγορικών Συλλόγων στη Λαμία και εισάγεται τελικά χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς. Δεν μιλάμε φυσικά για την ανάρτηση του νομοσχεδίου έτοιμου στο OpenGov, αλλά για πραγματική διαβούλευση, διάλογο και επεξεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, τους εκλεγμένους εκπροσώπους των δικαστών, των δικηγόρων, αλλά και των δικαστικών υπαλλήλων. Θα μπορούσαμε να πούμε και να μας επιτραπεί η έκφραση ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ισχύει η γνωστή λαϊκή έκφραση «Γιάννη Σκερνά, Γιάννη Σπίνη». Επί της ουσίας, ξεχωρίζουμε ως βασική αντιδραστική ρύθμιση τη μεταφορά της διαδικασίας της ακυρωτικής δίκης από το ακροατήριο στο Συμβούλιο. Με την κατάθεση του δικογράφου θα ορίζεται εισηγητής, ο οποίος θα εισάγει με έκθεση την υπόθεση στο Συμβούλιο, και το δικαστήριο, δηλαδή ο δικαστικός σχηματισμός σε Συμβούλιο, με συνοπτική του μάλιστα απόφαση, που θα λαμβάνεται ομόφωνα, θα μπορεί να απορρίπτει ή να αποδέχεται ένδικα βοηθήματα και μέσα, εφόσον η υπόθεση δεν παρουσιάζει, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο και πραγματικά προκαλεί ενδιαφέρον, για να μην το χαρακτηρίσω αλλιώς, αν δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες πραγματικές ή νομικές δυσκολίες. Δηλαδή, και μάλιστα, η διαδικασία αυτή θα είναι ουσιαστικά με fast-track διαδικασία, αφού μπορεί το έργο του δικαστικού σχηματισμού σε συμβούλιο να το ασκήσει η Επιτροπή Αναστολών, παράλληλα με την εκδίκαση της αίτησης για προσωρινή δικαστική προστασία. Και μόνο αν το δικαστήριο κρίνει ότι η υπόθεση παρουσιάζει, όπως είπαμε, ιδιαίτερες πραγματικές ή νομικές δυσκολίες, στην ουσία κατ' εξαίρεση, μπορούμε να καταλάβουμε, θα εισάγεται αυτή στο ακροατήριο. Και λέμε κατ' εξαίρεση, γιατί ο ιδιαίτερος προβληματικός, θα λέγαμε, όρος ιδιαίτερες πραγματικές νομικές δυσκολίες δεν αφήνει κανένα περιθώριο άλλης εκτίμησης παρά το ότι η χρήση της διαδικασίας του Συμβούλιου έναντι εκείνης της ακροτηρίου θα είναι γενικευμένη. Αυτό θα είναι ο κανόνας. Η διαδικασία σε Συμβούλιο δεν μπορεί παρά να αμφισβητήσει κανείς ότι είναι κατά κάποιο τρόπο διαδικασία υποτιμημένης παροχής δικαστικής προστασίας σε σχέση με εκείνη στο ακροατήριο, αφενός γιατί λείπουν ορισμένες βασικές εγγυήσεις δικαστικής αμεροληψίας, όπως είναι η δημόσια συνεδρίαση, αφετέρου και εξίσου σημαντικό, γιατί η αιτιολογία προφανώς θα είναι συνοπτική. Η διάταξη αναφέρεται σε συνοπτική απόφαση και όχι πλήρης. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι περιορίζεται ακόμα περισσότερο η δυνατότητα και των ενδιαφερόμενων να γνωρίσουν ή να προσβάλλουν τις συγκεκριμένες αποφάσεις. Επιδιώκεται δηλαδή μια υποβαθμισμένη και αδιαφανή σε μεγάλο βαθμό διεκπαιρεωτική εξέταση υποθέσεων με στόχο ουσιαστικά το ξεπέταγμά τους με συνοπτικές διαδικασίες. Και ενώ το νέο νομοσχέδιο γενικεύει τη διαδικασία σε Συμβούλιο, απ' την άλλη ορίζει στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου ότι σε περιπτώσεις επείγοντος ή εφόσον συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις, ποιος αλήθεια θα τις κρίνει αυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις, καθώς και σε ειδικές διαδικασίες, το στάδιο του Συμβουλίου παρακάμπτεται και η υπόθεση εισάγεται απευθείας στο ακροατήριο. Το όλο πνεύμα του νομοσχεδίου
δεν μας αφήνει κανένα περιθώριο να θεωρήσουμε κάτι άλλο παρά το ότι η διάταξη αυτή θα τεθεί αποκλειστικά στη διάθεση των υποθέσεων του μεγάλου κεφαλαίου, υποθέσεων μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να επισπευστεί ακόμα περισσότερο η εισαγωγή τους στο ακροατήριο. Την ίδια στιγμή που θεσμοθετούνται νέα δικονομικά βάρη που θα πλήξουν πρωτίστως τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα και θα ταλαιπωρούν βεβαίως και τους δικηγόρους τους. Έτσι, το βάρος των κοινοποιήσεων των δικογράφων θα φέρει πλέον ο διάδικος, ενώ σήμερα αυτό είναι ευθύνη του δικαστηρίου. Ο διάδικος θα πρέπει να καταθέτει τα σχετικά του στοιχεία ή τυχόν πρόσθετους λόγους σε ασφικτικές προθεσμίες και η προθεσμία του υπομνήματος γίνεται συντομότερη, ενώ θα βαρύνεται να χορηγήσει δικαστική πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο υποχρεωτικά και μόνο με συμβολιογραφικό έγγραφο, ενώ σήμερα υπάρχει δυνατότητα και της συνυπογραφής του δικογράφου, αλλά και η προφορική δήλωση χορήγησης νομιμοποίησης του ακροατήριου χωρίς κανένα κόστος από τον διάδικο. Και μάλιστα σε μια πολύ αυστηρή προθεσμία. Επομένως, πρόκειται για θεσμοθέτηση ενός επιπλέον δικονομικού βάρους, με κύρωση ουσιαστικά την απόρρεψη του ένδικου βοηθήματος ή μέσου, αφού κι αν ακόμα γίνει δεκτό ότι μπορεί αυτό να επανασκηθεί, είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα υπάρχει πια η προθεσμία. Ένα δικονομικό βάρος που προστιθέμενο στα ήδη υφιστάμενα, δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα για εργαζόμενους, λαϊκά στρώματα, τα κόστη που καλείται να πληρώσει για την πρόσβαση και σε αυτό το βαθμό δικαιοδοσίας, αναμένεται στην πραγματικότητα να πλήξει ιδιαίτερα τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα που προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, διώχνοντάς στην πραγματικότητα ακόμα περισσότερο. Το δικονομικό αυτό βάρος, όμως, δεν συνεπάγεται μόνο οικονομικό κόστος, αλλά περικλεί και σοβαρό κίνδυνο να τεθεί υπόθεση στο αρχείο, αφού θα θεωρείται ότι δεν έγινε σωστά η κοινοποίηση, όταν η τελευταία θα γίνεται σε άλλο διάδικο από εκείνον που πράγματι αποκτά την ιδιότητα αυτή στη συγκεκριμένη υπόθεση. Και το τονίζουμε αυτό γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που ακόμα και αυτό το ζήτημα της κοινοποίησης δεν είναι τόσο απλό. Λόγω της πολυπλοκότητας της νομοθεσίας είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η αρχή κατά της οποίας στρέφεται ένα ένδικο βοήθημα ή μέσο και συνεπώς προς την οποία θα πρέπει να γίνει επίδοση. Βλέπουμε ότι ακόμα και σήμερα που αυτά γίνονται με πρωτοβουλία και ευθύνη του δικαστηρίου, πολλές φορές να υπάρχουν τέτοιου είδους δυσκολίες. Αν θα πρέπει να γίνει αυτή στην περιφέρεια ή στον Υπουργό, ή ακόμα και σήμερα που οι κοινοποίησεις γίνονται με επιμέλεια της γραμματείας, έχουν παρατηρηθεί ορισμένες φορές το φαινόμενο το δικαστήριο να διαπιστώνει κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ότι η κοινοποίηση δεν έγινε προς την σωστή αρχή που είναι πράγματι διάδικος. Για παράδειγμα, ότι θα έπρεπε να κληθεί αποκεντρωμένη διοίκηση αντί για την περιφέρεια, ο Δήμος, ένας Δήμος εναντί άλλου Δήμου. Και σας λέω ότι υπήρχε αντίστοιχη εμπειρία στην περίπτωση του Δήμου Λέσβου με τη διάσπασή του στο Δήμο Δυτικής Λέσβου και Δήμου Μυτιλίνης, αντίστοιχα στο Δήμο Σάμου, ότι υπήρξαν πολλά προβλήματα τότε στις κοινοποιήσεις. Καταλαβαίνετε ότι τέτοιου είδους περιπτώσεις, όταν αυτές πρέπει να γίνουν από το διάδικο, πώς στην πραγματικότητα θα επιφορτίζεται με ένα πολύ μεγάλο δυσανάλογο βάρος, με κίνδυνο να χάσει τα δικονομικά του δικαιώματα. Τα παραπάνω επιτείνονται από τη ρύθμιση 5 του, από τη ρύθμιση της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, του άρθρου 6, που αφορά τέλος πάντων τις επιδόσεις, το άρθρο 12 νομίζω είναι του νομοσχεδίου, με την οποία, σύμφωνα με την οποία αν η επίδοση του ενδίκου βοηθήματος δεν γίνει νομότυπα, ο υπόχρεος διάδικος καλείται από το δικαστήριο να επαναλάβει την επίδοση, σύμφωνα με τις οδηγίες που του δίνονται μέσα σε εύλογη προθεσμία, και αν πάλι η επίδοση δεν διενεργηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, το ένδικο βοήθημα τίθεται στο αρχείο. Όλα αυτά φορτώνουν δυσανάλογα βάρη στους διαδίκους. Επικίνδυνη εξέλιξη αποτελεί και η εισαγωγή της μεθόδου χρέους των υποθέσεων στους δικαστές με βάση αλγόριθμο. Η εξέλιξη αυτή είναι ενταγμένη στο επιμέρους σχέδιο για αλλαγή στον τρόπο διοίκησης των δικαστηρίων. Στην πραγματικότητα, στόχος είναι μια διοίκηση δικαστηρίων
με μεθόδους διοίκησης που προσομοιάζουν σε πολυεθνικές επιχειρήσεις με κυρίαρχη λογική κόστους όφελους. Ο αλγόριθμος θα βασίζεται σε σειρά δοσμένων εντολών και επομένως η κατανομή των υποθέσεων θα συναρτάται από τους τεχνοκράτες που θα έχουν δώσει τις σχετικές εντολές, όταν είναι γνωστές ήδη οι προτεραιότητες που μπαίνουν από αυτού του είδους τα σώματα. Τελικά πολύμορφα ευνοούνται υποθέσεις του κεφαλαίου με προτεραιοποίηση και πολυτελέστερη αντιμετώπιση αυτών. Εξάλλου υπάρχει πρώτερη εμπειρία και με τον τρόπο που έχουν μπει τέτοια κριτήρια και στην αστικές υποθέσεις κλπ. Αποκαλυπτικές ακόμα για τις αντιδραστικές επιδιώξεις του νομοσχεδίου είναι οι διατάξεις που αφορούν τη λεγόμενη πιλωτική δίκη. Είναι χαρακτηριστική μάλιστα του ελιτισμού και της απέχθειας για τα λαϊκά συμφέροντα με το οποίο είναι διαποτισμένο το πνεύμα του νομοσχεδίου, η περιγραφή που γίνεται στην αιτιολογική του έκθεση, με ειρωνικό αν όχι υποτιμητικό τρόπο στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, η δυνατότητα που μέχρι σήμερα υπάρχει για παρέμβαση στην πιλωτική δίκη να περιγράφεται ως λαϊκή αγωγή. Επισημαίνουμε ακόμα δύο ζητήματα ως σοβαρά και αρνητικά που σχετίζονται με την πιλωτική δίκη. Πρώτον, αναφέρεται ρητά στο νομοσχέδιο ότι μόνο στις υποθέσεις τις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα με αυτό της πιλωτικής δίκης αλλά και σε εκείνες της δίκης επί υποβληθέντος προδικαστικού ερωτήματος αναστέλλεται η διαδικασία έκδοσης της απόφασης. Δεύτερον, καταργείται, όπως είπαμε, η παρέμβαση στην πιλωτική δίκη. Υποθέσεις τρίτων οι οποίες έχουν ανασταλεί λόγω πιλωτικής δίκης μπορούν απλώς να καταθέτουν υπόμνημα και χάνουν αυτή τη μέχρι σήμερα δυνατότητά τους. Η λεγόμενη πιλωτική δίκη έτσι κι αλλιώς αποτελεί έναν αντιδραστικό θεσμό που περιορίζει υπέρμετρα στην πραγματικότητα και αχρηστεύει, θα λέγαμε, τον διάχυτο έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων που προβλέπεται σε αυτό το, ακόμα και στο αστικό σύνταγμα. Ήδη με τις διατάξεις αυτές, το πλαίσιο της πιλωτικής δίκης αυστηροποιείται ακόμα περισσότερο, αφού αποκλείεται η παρέμβαση εκείνων οι οποίοι είναι διάδικοι σε υποθέσεις που εκκρεμεί το ίδιο ζήτημα, και επομένως επιχειρείται ακόμα μεγαλύτερο, πιο έντονο καναλιζάρισμα και των σχετικών υποθέσεων. Κλείνοντας, θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα με το σύνολο των διατάξεων του νομοσχεδίου είναι να ισχυροποιείται ακόμα περισσότερο η απονομή της δικαιοσύνης δύο ταχυτήτων. Απ' τη μία, απονομή δικαιοσύνης ευέλικτη, γρήγορη και αναβαθμισμένη για τις υποθέσεις του μεγάλου κεφαλαίου, αφού οι υποθέσεις αυτές, λόγω πολυπλοκότητας των νομικών και πραγματικών ζητημάτων που λογικά θα προκύπτουν, θα είναι αυτές που θα κρίνονται άξιες για να εκδικαστούν στο ακροατήριο. Και τελικά θα εκδικάζονται και πιο γρήγορα, αφού ο μεγάλος όγκος των λαϊκών υποθέσεων θα ξεπετιέται και θα δικάζεται σε συμβούλιο. Και τελικά αυτές οι υποθέσεις, ενώ οι επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις είναι αυτές που θα την χάνουν πλήρους αιτιολογίες, ενώ οι λοιπές θα αρκούνται σε μια συνοπτική αιτιολογία στο συμβούλιο. Στα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε ήδη ψηφισμένα μέτρα όπως αυτά της πρόβλεψης ειδικών επενδυτικών τμήματων ή της διάθεσης για τις εν λόγω υποθέσεις ειδικά επιμορφωμένων δικαστών σε ζητήματα οικονομίας, λογιστικής κλπ. Για να δοθεί πλήρης εικόνα της δικαιοσύνης δύο ταχυτήτων. Και απ' την άλλη βεβαίως θα είναι η δικαιοσύνη ακόμα πιο υποβαθμισμένη για τα λαϊκά στρώματα, αφού κατά κανόνα οι υποθέσεις τους δεν θα κρίνονται ότι έχουν εκείνες τις ιδιαίτερες νομικές και πραγματικές δυσκολίες, ώστε να τους πρέπει μια θέση στο ακροατήριο, και το λέω εντός εισαγωγικών βεβαίως, και αυτές θα έχουν και μια συνοπτική αιτιολογία. Επομένως, τα νέα μέτρα υπηρετούν αυτή τη δικαιοσύνη που για ακόμη μια φορά γίνεται πιο φιλική προς τους επενδυτές και το μεγάλο κεφάλαιο, εμποδίζοντας ακόμα περισσότερο το λαό να αμφισβητεί και δικαστικά την κυρίαρχη πολιτική. Και φυσικά αυτά προστίθενται στις αλλεπάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες, τόσο της παρούσας όσο βέβαια και προηγούμενων κυβερνήσεων, που υπηρετούν αυτή την κατεύθυνση και αφορούν και τις τρεις δικαιοδοσίες: αστική, ποινική και διοικητική.
Ωστόσο, μέσα από τη βαθιά αντιλαϊκότητα και αντιδραστικότητα αυτών των αλλεπάλληλων και σοβαρών δικονομικών αλλαγών, αποκαλύπτεται πια πιο καθαρά στα μάτια των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων ο πραγματικός ταξικός χαρακτήρας της δικαιοσύνης ως βασικού θεσμού που υπηρετεί το αστικό κράτος. Αντιλαμβάνονται πλέον καλύτερα οι αδικημένοι άνθρωποι αυτό που με λαϊκό τρόπο λένε ότι δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους ούτε στα δικαστήρια μέσα στο υπάρχον εκμεταλλευτικό σύστημα και διαλύονται έτσι σιγά σιγά οι ψευδαισθήσεις που εξακολουθούν να καλλιεργούνται από διάφορες πλευρές περί δήθεν τελευταίου καταφύγιου των πολιτών. Τα φύλλα σικής πέφτουν το ένα μετά το άλλο και ο βασιλιάς αποδεικνύεται πλέον γυμνός. Προβάλλει έτσι πιο επιτακτικά ως αναγκαιότητα η συνολική ανατροπή αυτού του άδικου και σάπιου καπιταλιστικού συστήματος, γρανάζι του οποίου δεν μπορεί παρά να είναι και η ίδια η δικαιοσύνη του. Γι' αυτό λοιπόν καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο και επιφυλασσόμαστε να τοποθετηθούμε πιο αναλυτικά επί των άρθρων. Ευχαριστώ.